άκουσέ με σε παρακαλώ. Αν δεν συμφωνήσουμε για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, μεθαύριο θα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Μπορείς να μην είσαι τόσο υπερβολική. Αχιλλέα, το μεγάλωμα των παιδιών δεν είναι παιχνίδι. Εσύ μπορεί να παίζεις τώρα για το που θα κοιμηθεί η αγάπη, αλλά αν την κακομάθεις, θα υποφέρουμε και εμείς και αυτοί. Χαλάρωσε λίγο. Μην το παίρνεις τόσο σοβαρά πια. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Όχι, δεν έγινε και τίποτα. Αχιλλέα, πρέπει να βρούμε μια κοινή γραμμή στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Εγώ δεν έχω σκοπό να κρατήσω το ρόλο της αυστηρής και της κακιάς μητέρας και εσύ να είσαι ο γλυκός ο πατερούλης. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν θέλω να είμαι ο γλυκός ο πατερούλης, θα μου το απαγορεύεις εσύ. Εγώ δεν σκέφτηκα να είμαι πατέρας μπαμπούλας για τα παιδιά μου. Θέλω να με σέβονται, αλλά να μην με φοβούνται. Καταλαβες. Είναι παράλογο αυτό. Το ίδιο λέμε. Αλλά για να σε σέβονται, πρέπει να μένεις σταθερός σε αυτά που λες. Γιατί άμα αλλάζεις συνέχεια γνώμη, τότε τα παιδιά θα μπερδευτούνε. Εντάξει, Μελίνα. Κατάλαβα. Θα κάνουμε ακριβώς αυτό που θες, εντάξει. Έτσι, μπράβο. Δώσε μου ένα φυλάκι. Άσε με τώρα. Δεν έχω όρεξη για φυλάκι. Δώσε μου ένα φυλάκι. Αλήνη. Καλή νύχτα, μωρό μου. Καλημέρα. Ούτε καλημέρα. Καλημέρα. Ξύπνησες στραβά. Κοιμήθηκα στραβά. Να σου θυμίσω ότι με έβρισες. Τώρα τι μου κάνεις γλυκές. Δεν σε έβρισα. Απλώς σου ζήτησα να έχουμε μια κοινή γραμμή στο μεγάλωμα των παιδιών. Με απομυθοποιείς μπροστά στις κόρες μου. Με καπελώνεις. Οι κόρες σου θα σε λατρεύουν. Είσαι υπέροχος μπαμπάς. Απλώς μερικές φορές πρέπει να βάζεις κάποια όρια. Έλα, θα σου κάνω εγώ ένα πρωινό σούπερ. Μην με καλοπιάνεις. Είμαι θυμωμένος. Δεν μ' αγαπάς. Σε αγαπάω. Αλλά είσαι στριμμένη. Σε λατρεύω. Μην τη δίνει μπισκότο, ρε αγάπη μου. Είναι με δημητριακά. Επιτρέπεται. Ναι. Ό,τι τη δίνει εσύ, επιτρέπεται, ε. Αχ, ο νεκτάριος. Ω, ο μωρό μας. Έλα, ρε. Τι γίνεται, ε. Κοίτα εδώ το γιο σου. Πώς περνάτε. Τέλεια. Καλά, ε. Ο μικρός Αχιλλέας και το πρώτο αλάνι. Κοίτα. Αχ, τι κάνεις, αγάπη μου. Πώς τα περνάς. Είμαστε μια χαρά, μην ανησυχείτε καθόλου. Εσείς εκεί πώς τα περνάτε? Τέλεια, τέλεια. Όλη μέρα κάνουμε βόλτες. Ναι, ναι. Να δω άλλη μια φορά το γιο μου. Αγάπη μου, αγάπη μου. Η μαμά θα έρθει αύριο, ναι. Φιλιά και πολλά. Πολλά φιλιά, φώναξε. Οπ, οπ. Γεια. Λοιπόν, εγώ πάω να ετοιμαστώ σιγά σιγά για να φύγουμε, έτσι. Baby. Baby. Να σου πω, έχουμε πρόβλημα. Χθες το βράδυ έγινε καυγά τρικούβερτος με τη μαμά, ε. Πίπι. Ναι, είναι πολύ θυμωμένη τώρα όμως, μαμά. Πίπι. Είτε baby. Baby. Να σου πω, μην ανησυχείς, κάτι θα κάνουμε. Έλα, πάρε τον ξαδερφό σου εδώ πέρα. Υπάρχει χρόνος, κατάλαβες. Πρέπει σήμερα να πάω σε αυτούς στην Αλόη και να τους δώσω μια απάντηση. Σου είπα στο τηλέφωνο τι μου δίνουνε. Στο μεταξύ το έψαξα και σου έχω την απάντηση. Θα ζητήσεις τα διπλά. Τα διπλά, είσαι σίγουρη?
Μόλι θα τον κάψει τον άνθρωπο. Καθόλου. Θα του πει ότι έχει την καλύτερη ποιότητα και έτσι θα τα ζητήσει. Αν δεν τα ζητήσει τώρα που η Αλό είναι στα πάνω του ως προϊόν και πουλάει, πότε θα τα ζητήσει. Μπορεί, σε αυτό έχει δίκιο η Δάφνη. Αλλά τα διπλά. Τα διπλά. Θα με θυμηθεί. Ωραία. Έφυγα. Πάω να ζητήσω τα διπλά. Το έχω, παιδί μου, με το επιχειρηματικό. Ρωμαίο, τι κάνεις? Φτάσανε τα νέα σου στην Κύπρο, Δάφνη. Τα είπε η Βασιλική στη Μελίνα. Χώρισες? Αχ, ναι, είναι μια μεγάλη θλιβερή ιστορία. Και γιατί δεν έρχεσαι Κύπρο να σου φτιάξουμε το κέφι? Σε πεθυμίσαμε. Λες να έρθω? Δεν κακή ιδέα. Ναι, ρε, έλα. Θα περάσουμε ωραία. Θα έρθω. Θα τακτοποιήσω τις δουλειές μου, θα πάρω την Αθηνούλα μου και θα έρθουμε. Άντε, θα χαρούμε πολύ να σε δούμε, ρε. Ωραία, θα σε ειδοποιήσω. Φιλάκια. Από ό,τι κατάλαβα, το καβάτσωσες πάλι το ταξιδάκι σου. Γιατί όχι, εγώ έχω φίλους σε όλο τον κόσμο. Θα αλωνίσω. Σιγά μη σκάσω. Σας έχω στείλει ένα mail με τις παρατηρήσεις μας πάνω στην πρόταση που μας κάνατε. Ναι, έχουμε στο μυαλό μας κάτι πολύ πιο ελκυστικό για το ευρύ κοινό. Εντάξει, δείτε το mail και ξαναμιλάμε. Γεια σας. Κάνεις, παιδί μου? Σε πειράζω. Εσύ τι κάνεις? Προσπαθώ να δουλέψω, αν με αφήσεις. Εντάξει, ασχολήσου λίγο μαζί μου και θα σε αφήσω. Αχ, Αχιλία μου, όχι πάλι. Πάλι, ξέρεις τι, έχω ένα τρομερό σχέδιο. Όχι τώρα, το βράδυ. Μα το βράδυ θα είσαι κουρασμένη, ρε, αγαπημά, θα σε λιώμα πάλι. Να λίγο να σου πω. Αχιλία, κόφτω! Εντάξει, Μελίνα. Συνέχισε τη δουλειά σου. Πολύ ώρα. Ναι. Έβαλα τα κορίτσια για ύπνο. Mm. Άργησες. Ναι, αφού σου το είχα πει, είχα πάρα πολύ δουλειά. Θέλω να πάμε έξω για φαγητό. Αχ, μωρό μου, δεν μπορώ. Είναι πτώμα. Μάλιστα. Εγώ όμως έχω σκάσει εδώ μέσα και πεινάω πολύ και δεν έχει τίποτα για φαγητό. Να παραγγείλουμε κάτι. Βαρέθηκα τις πίτσες και τα σουβλάκια. Έχεις τις κακές σου? Δεν θα έπρεπε. Όχι. Για ποιο λόγο? Πάω να κάνω ένα μπανάκι να χαλαρώσω. Η ζωή μας πια. Και όσο περνάει ο καιρός, θα γίνεται όλο και χειρότερο. Θέλω να σταματήσεις τη δουλειά. Τι είπες?